Για τις ανάγκες της αντιστραμμένης διδασκαλίας θα πρέπει οπωσδήποτε να χρησιμοποιήσουμε κάποιο λογισμικό καταγραφής βίντεο. Υπάρχουν κάποια λογισμικά τα οποία είναι διαθέσιμα εμπορικά και κάποια άλλα τα οποία είναι διαθέσιμα ελεύθερα. Ένα από τα πιο γνωστά είναι ένα λογισμικό το οποίο ονομάζεται Screencast-O-Matic. Επιλέγουμε το λογισμικό και το ανοίγουμε. Όπως βλέπουμε, υπάρχει διαθέσιμο σε διάφορες εκδόσεις. Μία από τις εκδόσεις, αυτή που μας ενδιαφέρει εμάς, είναι ελεύθερη. Μόλις ενεργοποιείται το λογισμικό, μας δίνει τη δυνατότητα να καταγράψουμε σε μία συγκεκριμένη επιφάνεια. Η επιφάνεια αυτή μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να ταιριάζει ακριβώς πάνω σε αυτό το κομμάτι της οθόνης που μας ενδιαφέρει. Βλέπουμε στη γωνία εμφανίζονται κάποια νούμερα. Τα νούμερα αυτά έχουν να κάνουν με το μέγεθος της επιφάνειας. Υπάρχει δυνατότητα να καταγραφεί και ο ήχος την ώρα που μιλάμε για να γράψουμε στο βίντεο. Υπάρχουν τρεις δυνατότητες. Η μία δυνατότητα είναι να καταγράφεται η οθόνη μας, η δεύτερη δυνατότητα είναι να χρησιμοποιούμε την web κάμερα του υπολογιστή και η τρίτη να χρησιμοποιούμε και τα δύο. Ο διαθέσιμος χρόνος είναι μέχρι 15 λεπτά, χρόνος υπεραρκετός για τις ανάγκες της αντιστραμμένης διδασκαλίας. Επιλέγουμε το κουμπί της εγγραφής, αρχίζει μια αντίστροφη μέτρηση και η εγγραφή ξεκινάει. Αυτή τη στιγμή είναι σαν να κάνουμε μια παρουσίαση στην τάξη. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα, μιλάμε για την αντιστραμμένη διδασκαλία και τα ζητούμενα της εκπαίδευσης σήμερα, όπου είναι η ενεργητική συμμετοχή των μαθητών στη διδασκαλία. Παράλληλα με την ανάπτυξη των ικανοτήτων του 21ου αιώνα, δηλαδή τη συνεργασία, την καινοτόμο σκέψη, αλλά ταυτόχρονα τη χρήση των λογισμικών. Το πρόβλημα είναι ότι ο χρόνος είναι ελάχιστος και γι' αυτό το λόγο έρχεται να δώσει απάντηση η αντιστραμμένη διδασκαλία, η οποία σε τελική ανάλυση δεν είναι τίποτα άλλο από το να μετατρέπεις το μάθημά σου σε μορφή βίντεο ώστε ο μαθητής να το δει στο σπίτι του αντί να κάνει ασκήσεις μόνος του και κατά τη διάρκεια της ημέρας στο σχολείο να κάνει ασκήσεις μαζί με τον καθηγητή και με τους συμμαθητές του. Εδώ πέρα αναφέρονται κάποια αποτελέσματα τα οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μας ενδιαφέρουν, οπότε και σταματάμε την εγγραφή. Μόλις σταματήσει η εγγραφή, ανοίγει ένα παράθυρο αναπαραγωγής στο οποίο μπορούμε να δούμε τι ακριβώς έχουμε γράψει. Το παράθυρο αυτό έχει κάποια συγκεκριμένα στοιχεία. Στο δεξί μέρος υπάρχει ένας κατάλογος με τις δυνατότητες εξαγωγής του τελικού βίντεο. Υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα το βίντεο να αναρτηθεί κατευθείαν στο YouTube, αφού βέβαια μας ζητήσει password κτλ. Υπάρχει η δυνατότητα, όπως βλέπουμε στο πάνω μέρος, να κρατηθεί στον υπολογιστή μας και υπάρχει η δυνατότητα, όπως βλέπουμε στη μέση, να ανέβει στο συγκεκριμένο site του Screencast-O-Matic. Μία σημαντική δυνατότητα του λογισμικού αυτού είναι ότι μπορούμε να κάνουμε και ένα στοιχειώδες editing. Μπορούμε δηλαδή να ρυθμίσουμε από όλη την καταγραφή που έχουμε συλλάβει ποιο ακριβώς κομμάτι μας ενδιαφέρει ώστε να χρησιμοποιήσουμε για το τελικό μας βίντεο. Για να γίνει πιο γρήγορα η διαδικασία, υπάρχει η δυνατότητα να παίζει σε διπλάσια ταχύτητα. Βλέπουμε προς το τέλος, υπάρχει ένα τμήμα το οποίο εμείς δεν θέλουμε να περιλαμβάνεται μέσα στο τελικό μας βίντεο. Οπότε αυτό μπορούμε προσεκτικά, χειριζόμενοι το αντίστοιχο πλήκτρο, να το κόψουμε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση επιλέγουμε να σώσουμε το βίντεο στον υπολογιστή μας. Αυτό κρατάει κάποιο χρόνο και όταν τελειώσει η διαδικασία, το βίντεο βρίσκεται στον υπολογιστή μας από όπου μπορούμε να το κάνουμε ό,τι επιθυμούμε.